Η Ελλάδα μένει εδώ και πηγαίνει στο Γκντάνσκ για να παίξει προημιτελικό Euro για πρώτη φορά στην ιστορία της, σε δεύτερη φάση μεγάλης διοργάνωσης μετά το έπος του 2004. Οι Ρώσοι αποχωρούν, οι Ρώσοι μετά τα 4 που έβαλαν στη Τσεχία απουσίασαν από τη διοργάνωση. Αποκλείστηκαν η Τσεχία και η Ελλάδα, συνεχίζουν κόντρα σε κάθε προγνωστικό. Οι περισσότεροι περίμεναν την Πολωνία και τη Ρωσία να περάσουν από αυτόν τον όμιλο. Αποδείχθηκε όμως πόσο ανοιχτός ήταν ο όμιλος, πόσο ισορροπημένος, και Έλληνες που πηγαίνουν κατευθείαν στον κόσμο για να πανηγυρίσουν. Για δεύτερη φορά στις τρεις τελευταίες διοργανώσεις Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η Ελλάδα είναι στα προημιτελικά. Βλέπετε πώς το ζουν οι Έλληνες παίκτες. Και το ύφος του Advocat από την άλλη πλευρά. Το κοντράστ, αλλά οι νικητές είναι άλλοι. Σε αυτούς πρέπει να πάει η κάμερα και σε αυτούς πηγαίνει. Στο Καρακούνι, στο Κατσουράνι, στο Κυριάκο Παπαδόπουλο, στο Μανιάτη, στο Παπασταθόπουλο, στο Γκέκα, στο Σαμαρά, το Μάκο. Είπαμε, στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει ο καλύτερος. Και σήμερα το έκανε η Ελλάδα, όπως το έκανε και πριν από 8 χρόνια σε εκείνες τις μαγικές βραδιές στο Πόρτο και στη Λισαβόνα. Πανηγυρισμοί των Ελλήνων Διεθνών. Ο Γιώργος Καρακούνης. Ο σκόρερ της Ελλάδας. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πήρε την μπάλα, βρήκε την ευκαιρία και με έναν κεραυνό άφησε αποσβολωμένους τους Ρώσους. Εδώ με τον Τάκη Φίσα, έναν από τους πρωταγωνιστές του 2004. Και 3.500 Έλληνες που πιθανότατα θα γίνουν περισσότεροι. Θα έρθουν κι άλλοι και από την Ελλάδα και από τις γύρω περιοχές. Ο Καρακούνης τα λέει με τον κόσμο, η χαρά του Νίνη και του Παπασταθόπουλου. Η νέα γενιά. Η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η παλιά φρουρά, ο Κατσουράνης με το περιβραχιόνιο του αρχηγού, το οποίο πήρε από τη στιγμή που αποχώρησε ο Καρακούνης. Ο Σαμαράς με τον Σάντος. Στιγμές χαράς για αυτή την ομάδα που και πάλι εκμεταλλεύτηκε τα όπλα της, το πάθος της, τη δύναμή της, την αυταπάρνησή της. Και από τη στιγμή που της βγήκε το παιχνίδι στο τέλος του ημιχρόνου, το έκανε δικό της. Είχε την ψυχολογία με το μέρος της, εκμεταλλεύτηκε την πίεση των Ρώσων, το άγχος των Ρώσων, και είναι στα προημιτελικά. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ένας ακόμη από τη νέα γενιά. Ο Νίκος Λιπερόπουλος με τον Φερνάντο Σάντος. Ο Λεωνίδας Βόκολος, συνεργάτης του Σάντος. Και όλοι οι υπόλοιποι. Το πανηγύρι θα συνεχιστεί στη Βαρσοβία. Στους δρόμους της Βαρσοβίας, από τους 3.500 Έλληνες. Την ώρα που οι Ρώσοι θα φύγουν απογοητευμένοι, την ώρα που και οι Πολωνοί θα είναι απογοητευμένοι για τον αποκλεισμό της εθνικής της ομάδας. Το μεγαθύριο που λέγεται Ρωσία είναι εκτός, η οικοδέσποινα Πολωνία είναι εκτός, η Ελλάδα είναι στους 8. Και ξανά πηγαίνουν προς τον κόσμο. Και ξανά πηγαίνουν προς τον κόσμο οι Έλληνες διεθνείς. Ανίποτη χαρά για αυτούς. Το μέταλλο της Ελλάδας. Η δύναμη της Ελλάδας, το πάθος αυτής της ομάδας που συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Παρούσα σε 3 συνεχείς μεγάλες διοργανώσεις. Δεν τα κατάφερε το 2008, δεν τα κατάφερε το 2010. Εδώ όμως περνά τον όμιλο και τα όλε. Στιγμές που θυμίζουν Πορτογαλία επαναλαμβάνονται στη Βαρσοβία. Και εδώ είναι η τελική κατάταξη του ομίλου. Στους 6 βαθμούς η Τσεχία. Ποιος να το περίμενε μετά τα 4 γκολ
που δέχτηκε από τους Ρώσους την πρεμιέρα. Στους 4 βαθμούς η Ελλάδα που στην ισοβαθμία με τη Ρωσία ευνοείται λόγω της νίκης απόψε, τελευταία στον όμιλο και χωρίς νίκη η Πολωνία. Πάμε σε μια διακοπή.